Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ανατολή Sport από το στάδιο Πέτρος Βουζουνεράκης της Ηλιόλου της ημέρας Ιεράπετρας. Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 14η αγωνιστική για το περιφερειακό πρωτάθλημα, πρώτη του δευτέρου γύρου, και η αναγέννηση Ιεράπετρας φιλοξενεί τον Μινόταυρο σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Καθώς... Και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, πρώτη επίθεση είναι για τον Μινόταυρο. Κατάφερε ένα σουτάρι όμως, παραμένει όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της αναγέννησης. Μπαλιά με στόχο του Τζιτλακίδης, Τζιτλακίδης από τα δεξιά, κατεβάζει την μπάλα, ωραία προσποίησή του Τζιτλακίδης, παράλληλη μπαλιά, δεν τα κατάφερε. Ο Μπαριτάκης εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Δεδελετάκη, ενστικτοδός εκεί. Ο Αρχοντάκης μπάλα παραμένει στη μικρή περιοχή και τώρα απομακρύνουν. Κρούστας εναντίον Λακωνίων, 0-1 στο 7 με τον Φιωρέτζη. Να δούμε τη σέντρα. Δεν μπόρεσε εκεί να πάρει την κεφαλιά ο παίκτης του Μινοτάβρου και πιο συγκεκριμένα ο Μιχάκης. Απομάκρυναν τώρα έτσι για αυτό το γέμισμα. Αλλά φτάνει κοντά στο ημικύκλιο. Σφογυρίζει δεξιά στον Καλαϊτζάκη. Σέντρα. Δεν είναι καλή απομάκρυνση. Θα γίνει το σουτ. Το πλασαριστό θα πέσει ο Ταρτάλας. Θα παραχωρήσει κόρνερ. Και ο Μακράκης από την άμυνά του. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα. Να δούμε εκεί, πιέζεται ο Μακράκης, καταφέρνει όμως να κρατήσει μπάλα στην κατοχή του. Χρυσοφάκης, ένα σούτ είναι καλό στην αριστερή γωνία. Θα πέσει ο Αρχοντάκης, θα μπλοκάρει αναγέννηση. Μαστοράκης, η σέντρα, Δεδελετάκης στο πλασέ, έξω από το αριστερό δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία. Να δούμε, Μπαριτάκης και πάλι στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι ξανά η μπάλα, η κεφαλιά, εκεί έξω από το δεξί δοκάρι. Καλή γλυκιά εκτέλεση, το δεύτερο δοκάρι και πάλι όμως θα περάσει μπάλα. Τον Κουτούζο να γεμίζει. Δεν δελετάει στην κεφαλιά, στην αγκαλιά του Αρχοντάκη, σωστά τοποθετημένος. Εκτελεί ο Κουτούζο απευθείας, έξω από το δεξί δοκάρι. Καλή στιγμή. Εκτελεί ο Κουτούζο στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά του Δελετάκη, δοκάρι και γκολ. Όχι, δεν πέρασε μπάλα. Πέρασε, δείχνει τελικά ο βοηθός. Στο 44. 1-0 η αναγέννηση με τον Κώστα Δεδελετάκη, ποιον άλλο, το μόνιμο σκόρερ της φυσικά. Ακόμα ένα γκολ φέτος τον Ιεραπετρίτη επιθετικό. Ιδανικό σημείο για να προηγηθεί. Τζιτλακίδης, προσποιήσεις, ανάμεσα από δύο θα χάσει τελικά. Και τώρα ακριβώς σφυρίζει τελευταία φορά για το πρώτο ημίχρονο ο Κυρίτσης. Αναγέννηση Μινόταυρος 1-0, όπως δημορφώνει. Τώρα σφυρίζει, θυμίζουμε, αναγέννηση Μινόταυρος στο 1-0. Πρώτη κεφαλιά που παίχτη του Μινοτάβρου, αριστερά η μπάλα στον Καράκι με το Μαστοράκι, αυτός θα κάνει τη σέντρα. Ωραία η προσπάθεια και το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση για τον Μινόταυρο. Πιέζει ο Χρυσοφάκης, μπάλα πηγαίνει στα αριστερά, η σέντρα που θα βγει, κεφαλιά έξω από το αριστερό δοκάρι. Νέα μεγάλη στιγμή. Ο Γιαννάκης, θες τον Πικιοθάνος. Να δούμε τώρα τον Τζιτλακίδη. Πολύ ωραία το Χρυσοφάκη από δεξιά. Χρυσοφάκης, προσποίηση, Τζιτλακίδη, μικρή περιοχή, πλασέ. Εκεί αμυντική. Είναι ο Κουτούζος. Όπως, Δεδελετάκης, ωραία. Τζιτλακίδης και πάλι Δεδελετάκης. Θα τον προλάβει εκεί ο Γκούντελος. Κίνησε ο Νίκος Δεδελετάκης για καθυστέρηση. Να δούμε τον Δεδελετάκη. Ωραία, Δεδελετάκης από δεξιά. Δεδελετάκη στο γύρισμα, Τσιτλακίδης με τον Αρχοντάκη, θα τον προλάβει. Γαλανάκης. Περιοχή η μπάλα, κουνάκι, γυριστό, δεν απομακρύνεται. Να δούμε, Κουτούζος εκεί μπερδεύονται οι παίξαγείς. Ο Ταρτάλας βγαίνει, δίνει τη λύση, κρίνει. Να δούμε, ο Δεδελετάκης είναι μόνος του. Μπαίνει κατά μέτωπο ο Κώστας Δεδελετάκης, ευκαιρία για το 2-0. Δεδελετάκης πλασάρει πάνω στον Αρχοντάκη, κρατάει. Μπαριτάκης στο σημειάκι. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα του Κυρίτσι, η αναγέννηση θα καταφέρνει λοιπόν. Ένα γκολ του Δεδελετάκη στο 44 ήταν αρκετό για να τις χαρίσει τους τρεις
υπερπολίτιμους βαθμούς στο μαραθώνιο φέτος του Περιφερειακού.